ενδεχομένως και μπορεί να το κάνει πάρα πολύ καλά, και αυτό είναι πολύ καλό και για την κυβέρνηση αλλά και για τον ελληνικό λαό, ότι μπορεί να τους μιλήσει με συγκεκριμένες τεχνικές προτάσεις που αφορούν την διαγραφή του χρέους. Και αυτό ακριβώς έκανε. Επομένως, δεν υπάρχει καμία αστροφή, δεν υπάρχει καμία κολοτούμπα όπως θέλει να παρουσιαστεί για την ελληνική κυβέρνηση. Αντιθέτως, η ελληνική κυβέρνηση κάνει ακριβώς αυτό το οποίο. Για αυτό το οποίο πήρε την εντολή από τον ελληνικό λαό, να μπορέσει να καταστήσει το χρέος βιώσιμο, να μπορέσει να δώσει ανάσα στην πραγματική οικονομία, να μπορέσει να ελαφρύνει το βάρος στους Έλληνες πολίτες που έχει πέσει το βάρος σε όλους τους ώμους τους. Κύριε Σακελαρίδη, μιας και μας δίνετε η δυνατότητα να συνομιλήσουμε σήμερα το πρωί, όπου είναι προγραμματισμένη και η κρίσιμη συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Ματέο Ρέντσι, ποιες είναι οι προσδοκίες από αυτή τη συνάντηση? Οι προσδοκίες που έχουμε είναι ότι θα μπορέσει και ότι θα βρεθεί. Ούτως ή άλλως νομίζω υπάρχουν και δηλώσεις αρκετών υπουργών του κυρίου Ρέντσι όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, οι οποίες έχουν προλιάνει το έδαφος για πολλά κοινά σημεία αναφορά σε σχέση με την πολιτική λιτότητα η οποία ακολουθείται στην Ευρώπη. Το ίδιο έγινε στην ουσία και με τη συνάντηση του κυρίου Βαρουφάκη με τον κύριο Σαπέν. Σήμερα νομίζω ότι και με τη συνάντηση του κύριου Τσίπρα με τον κύριο Ρέντσι θα συζητηθούν τα θέματα που αφορούν και την Τρόικα, που τα θέματα που αφορούν και την πολιτική λιτότητα, τα θέματα που αφορούν και το χρέος των χωρών της Ευρωζώνης, γιατί το χρέος είναι ένα πανευρωπαϊκό ζήτημα, αφορά και την Ελλάδα, αφορά και την Ιταλία, αφορά και άλλες χώρες, και νομίζω ότι ακριβώς σε αυτή τη λογική θα κινηθεί και η συνάντηση του κυρίου Τσίπρα. Και η χθεσινή συνάντηση του κυρίου Βαρουφάκη με τον κύριο Όσμπορν. Και η συνάντηση σήμερα που θα κάνει και ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Ρέντσι, αλλά και ο κύριος Βαρουφάκης με τον ομόλογό του Ιταλό Υπουργό Οικονομικών. Και οι συναντήσεις που θα γίνουν αύριο και του κύριου Τσίπρα στις Βρυξέλλες με τον κύριο Γιούνκερ και με τον κύριο Ολάντ στο Παρίσι εντάσσονται σε ένα πλαίσιο μιας πραγματικής διαπραγμάτευσης η οποία έχει ξεκινήσει από την πρώτη μέρα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να καταστήσουμε σαφείς τις θέσεις μας πριν από τη Σύνοδο Κορυφής και να μπορέσουμε να βρούμε κοινούς τόπους και κοινά σημεία αναφοράς. Σε αυτό το πλαίσιο, κύριε Σακελαρίδη, θα επιδιώξετε συνάντηση με την Άγγελα Μέρκελ, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, εννοώ, πριν από τη Σύνοδο Κορυφής? Από τη δικιά μας την πλευρά δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο αίτημα. Δεν υπάρχει αίτημα προς τη γερμανική κυβέρνηση. Αν προκύψει κάτι τέτοιο, να είστε σίγουροι ότι και εσείς θα το μάθετε. Δεν είναι ότι υποτιμούμε, σε καμία περίπτωση δεν υποτιμούμε το ρόλο της Γερμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε το ρόλο προσωπικά της κυρίας Μέρκελ, αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχουν αυτά τα ταξίδια. Ο κύριος Τσίπρας γυρνάει την Πέμπτη, επειδή ξεκινάει η Βουλή, μπαίνει σε μια έτσι επίπονη διαδικασία και προγραμματικών δηλώσεων και εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας και ορκομοσίας της Βουλής, και μετά είναι αμέσως η Σύνοδος Κορυφής. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν ο συνάδελφος, ο Στράτος ο Μπαλής, θέλει να σας ρωτήσει κάτι, κύριε, Στράτο. Κύριε εκπρόσωπε, καλημέρα. Μου επιτρέπετε καλημέρα, να σας ρωτήσω? Κύριε Μπαλή, προφανώς σας επιτρέπω, αλλή μόνο. Θέλω να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Άρα δηλαδή ο Πρωθυπουργός στη συνάντηση που θα έχει με τον Ματέο Ρέντσι, πολύ περισσότερο με τον κύριο Γιουνκέρ, στο Παρίσι μετά και στις προγραμματικές δηλώσεις Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα στη Βουλή, θα επαναλάβει τη θέση του ότι η Ελλάδα ζητά και προχωρά ή βάζει στο τραπέζι το ζήτημα της διαγραφής του χρέους. Να αφήσουμε λίγο το τεχνικό κομμάτι, βεβαίως. Συμφωνώ, έχετε δίκιο, είναι οικονομικό και περίπλοκο. Πολιτικά, παραμένει στο τραπέζι για τον Πρωθυπουργό, για την Ελλάδα και στο Ευρωπαϊκό Μαραθώνιο και στη Βουλή που θα παρουσιάσει προγραμματικές δηλώσεις, ότι η θέση μας είναι διαγραφή του χρέους. Σωστά κατάλαβα? Σωστά καταλαβαίνετε. Πολιτικά η θέση μας είναι η διαγραφή του χρέους έτσι ώστε να καταστεί βιώσιμο. Οι τεχνικοί τρόποι με τους οποίους θα γίνει μια τέτοια μείωση του χρέους έτσι ώστε να καταστεί το χρέος βιώσιμο είναι δουλειά του Υπουργού Οικονομικών και του Οικονομικού Επιτελείου, να το συζητήσουν και με τους αρμόδιους Υπουργούς Οικονομικών των άλλων χωρών και με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και με τους επενδυτές, έτσι ώστε να βρεθεί μια πραγματική λύση. Κύριε εκπρόσωπε, παρακαλώ. Έχετε αναρωτηθεί μήπως η Αθήνα ρίξει πολύ μεγάλο βάρος σε ένα ζήτημα το οποίο ξέρετε τα μηνύματα ποια είναι που έχουν έρθει από το εξωτερικό, ακόμη και με χώρες που παραδοσιακά στηρίζουν αυτή την ευρωπαϊκή προσπάθεια του κυρίου Τσίπρα. Αναλώσει δυνάμεις σε ένα ζήτημα στο οποίο είναι δύσκολο να βρει συμμάχους και σπαταλήσει χρόνο, ενώ θα πρέπει να συζητήσει αυτό την περίφημη συμφωνία που
θα παρουσιάσει η Αθήνα για την συμφωνία γέφυρα όπως την έχετε πει εσείς. Είναι σωστό το ερώτημα που κάνετε, κύριε Μπαλή, και γι' αυτό θέλω να σας απαντήσω ευθέως. Δεν είναι μονοθεματική η συζήτηση, δεν είναι μονοθεματικές οι συζητήσεις. Σήμερα συζητάμε, γι' αυτό και έχω βγει και εγώ τώρα στο τηλέφωνο στην εκπομπή σας, επειδή από χτες έχει προκύψει, αν θέλετε, όχι επιτηδευμένα, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στα sites και στις πρωινές εκπομπές, έχει προκύψει έτσι μια σύγχυση αν ο ΣΥΡΙΖΑ αλλάζει τη στρατηγική του ή οτιδήποτε άλλο. Γι' αυτό εγώ βγήκα και σας μιλάω σήμερα για το χρέος. Με πολύ μεγάλη χαρά θα μπορούσα να σας μιλήσω και για τα υπόλοιπα. Αυτή τη στιγμή η ουσία των συζητήσεων, η πραγματική ουσία δηλαδή και το περιεχόμενο, δεν αφορά προφανώς μόνο το χρέος, αφορά και τα πρόγραμμα λιτότητας, αλλά και αυτό που είπατε και εσείς, ένα ενδιάμεσο πρόγραμμα, μια ενδιάμεση μεταβατική συμφωνία, η οποία θα βοηθήσει την Ελλάδα να πάρει χρόνο, να πάρει ανάσα, έτσι ώστε μέσα από διαβουλεύσεις και διαπραγματεύσεις να υπάρχει μια νέα συμφωνία που να βάζει και το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα της κυβέρνησης, που να βάζει και τα ζητήματα που αφορούν και τα δημοσιονομικά και τις μεταρρυθμίσεις που θέλουμε να κάνουμε και στο φορολογικό σύστημα, και όλα αυτά τα ζητήματα είναι ισομερώς καταναμημένα στην ατζέντα των επαφών που γίνονται στο εξωτερικό. Μάλιστα. Σήμερα εγώ σας μιλάω το πρωί τώρα για το χρέος, όχι επειδή αυτό είναι το θέμα το οποίο είναι αποκλειστικό σε αυτές τις συζητήσεις, απλά μόνο και μόνο για να δώσουμε, ας πούμε, κάποιες απαντήσεις και διευκρινήσεις ενδεχομένως και για εσάς αλλά και για τους τηλεθεατές. Χρειάζονται διευκρινήσεις, γιατί ξαναλέμε, όλα τα βλέμματα στράφηκαν στις σημεροδινές δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών. Η παρέμβασή μου προφανώς δεν είχε το χαρακτήρα της διόρθωσης και της υπόδειξης. Ναι, καλά, εντάξει. Η παρέμβασή μου ήταν μόνο και μόνο για να βοηθήσουμε. Προσπαθούμε όλοι να ερμηνεύσουμε, κύριε Σακελαρίδη, οπότε ήταν πολύτιμη η παρέμβασή σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Με χαρά να τα πούμε σύντομα και εδώ στο στούντιο. Όλα αυτά, Στράτο Μπαλή, σε μια μέρα κρίσιμη για τη συνάντηση Τσίπρα-Ρέντζη και στον απόλυτο.